Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Καλησπέρα. Πήγε πάρα πολύ καλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πήγε καλά το Κομμουνιστικό Κόμμα, ναι. Και όταν λέμε ότι πάει καλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σημαίνει ο αγώνας κυρίως εκτός Βουλής, γιατί στη Βουλή όλοι αγωνιζόμαστε. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά εκτός Βουλής βρίσκει έδαφος. Ναι. Επιβραβεύτηκε και η πολιτική μας όλα αυτά τα χρόνια και η στάση μας και η αντιπολίτευση που ασκήσαμε όλα αυτά τα χρόνια στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και ανεβήκαμε και σε ποσοστά και σε ψήφους. Μέσα σε έναν ιδιαίτερα αρνητικό συσχετισμό, πρέπει να πω. Συμφωνούμε. Το έχω πει και στη Βουλή πολλές φορές. Ότι η διαφορά της πραγματικής αριστεράς από την ψεύτο αριστερά που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι. Διότι άλλο να βγαίνει το ΚΚΕ, ένα κόμμα το οποίο θα κάνει την εκδήλωσή του, θα κάνει τη διαδήλωσή του, θα έχει την περιφρούρησή του, δεν θα πέσει ούτε ένα χαρτάκι κάτω και να παραμείνει, και άλλο να την κάνουν την. Γενικώς κάτι τύποι οι οποίοι λένε ότι είναι αριστεροί. Τώρα, πόσο είναι αριστερός, ο καθένας. Εγώ νομίζω ότι η πραγματική αριστερά πρέπει να ξεχωρίσει. Ναι. Γιατί, ξέρετε, καμιά φορά μπαίνουμε όλοι στο τσουβάλι. Ναι, αλλά είναι και η κατεύθυνση. Προφανώς. Που έχεις στην πάλη που οργανώνεις. Δεν είναι μόνο το ότι μπορείς να κατεβάζεις τον δρόμο στον κόσμο. Προφανώς οι εντολές που παίρνονται. Αγώνες σε συνδικάτα, σε σωματεία. Είναι και η κατεύθυνση. Με ποιες πολιτικές συγκρούεσαι και έχεις καθαρό μέτωπο με αυτές, χωρίς εξαρτάται, χωρίς ίσως να δούμε, να λογαριαστούμε μετά και όλα αυτά που ακούγαμε από άλλα κόμματα που αυτά τα χρόνια ασκούσαν αντιπολίτευση. Κυρία Κτενά, εσείς είστε τώρα βουλευτής του ΚΚΕ. Αύξησε τη δύναμή του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τι ευελπιστείτε τώρα από εδώ και πέρα? Καλά, οι αγώνες σας συνεχιστούν, θα μου πείτε, και μέσα στην Βουλή. Όχι, να πω δύο πράγματα, γιατί ακούστηκαν, μπήκαν και πολλά πράγματα από τους προηγούμενους ομιλητές. Καταρχήν, θα συμφωνήσουμε ότι πρόκειται, και πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, ότι πρόκειται για νέες εκλογές. Ξεκινάμε όντως από το μηδέν. Δεν έχουν σημασία τα ποσοστά που ήδη έχουν πάρει τα κόμματα. Βέβαια, το ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέγραψε αύξηση, σημαντική αύξηση σε ψήφους πάνω από 100.000 σε ποσοστά και σε έδρες, είναι μια σημαντική παρακαταθήκη και υπόσχεται τη μεγαλύτερη αύξηση στην οποία στοχεύουμε στις τούτες εκλογές. Και θέλω να πω τώρα το εξής. Ακούσαμε για τον κίνδυνο του να βγει η Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ δυνατή. Εδώ πρέπει να πούμε όμως, και να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, ότι υπάρχουν ένοχοι για τη συντηρητικοποίηση, τη συντηρητική στροφή, θα λέγαμε, της κοινωνίας. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, και όχι, δεν είναι μόνο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και πριν από τη Νέα Δημοκρατία, και η αντιπολίτευση που ασκήθηκε από τα άλλα κόμματα πλην του ΚΚΕ απέναντι σε αυτά τα κόμματα, ήταν ουσιαστικά στήριξη της εκάστοτε κυβέρνησης. Είδαμε δηλαδή μια άτυπη συγκυβέρνηση, η οποία οδήγησε τελικά τον κόσμο σε αυτή τη συντηρητική στροφή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, γιατί σε αυτές τις εκλογές που έρχονται στις 25 Ιούνιου, δεν πρέπει να επιβραβευθούν αυτοί που οδήγησαν, προκάλεσαν αυτή τη συντηρητική στροφή. Όπως υπόθηκε και πολύ σωστά, συμφωνώ, έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες. Αυτό υπόθηκε ήδη από τις. Πριν. Από το 24, αυτό το ξέραμε. Μα το ξέρουμε και το έχει υποθεί και πριν τις εκλογές, άσχετα. Βέβαια δεν το έλεγαν τόσο έντονα. Το είχαμε πει εδώ και 7-8 μήνες αυτό. Δεν είναι όσο λέει. Ναι, εννοώ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πια το έλεγε ανοιχτά τον τελευταίο καιρό. Βγήκε ο κύριος Τουρνάρας πρώτος και έδωσε το σήμα. Και ακολούθησαν και τώρα πια μιλούν ανοιχτά και με τον αέρα του πρώτου κόμματος για αυτά που θα έρθουν και θα επιβληθούν. Άρα αυτό που λέγαμε καιρό τώρα είναι ότι μπροστά μας έχουμε Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουμε το Σύμφωνο Σταθερότητας, έχουμε τους πληστηριασμούς, έχουμε ένα σωρό μέτρα που θα έρθουν προκειμένου να επιτευχθεί αυτό που λένε η επενδυτική βαθμίδα, προκειμένου να μην ξανακινδυνεύσουν σε δεχόμενη κρίση οι τράπεζες. Όλα αυτά τα πράγματα σημαίνουν. Ακούσαμε πριν για υψηλούς μισθούς. Εδώ μιλάμε ότι δεν είναι ανταγωνιστική η μισθή ακόμα μετά από τέτοια φτωχοποίηση. Ακόμα μιλάμε για υψηλούς μισθούς σε σχέση με άλλες χώρες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε απέναντί μας μία λέλαπα. Ξεχνάμε και τις συντάξεις. Και τις συντάξεις, βέβαια. Οι οποίες δεν μπορούν να ζήσουν. Ένα καταιγισμό μέτρων. Απέναντι σε αυτά, το ΚΚΕ έχει σταθερό μέτωπο και καλεί τον κόσμο να το
στηρίξει, να το δυναμώσει, για να έχουμε εμείς πιο δυνατή φωνή και μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή, για να τα αντιπαλέψουμε αυτά τα μέτρα. Αυτά τα μέτρα δεν παλεύονται με στήριξη επιλεκτική, όπως έκαναν τα προηγούμενα χρόνια τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα μέσα στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αυτό που ζητάει το ΚΚΕ ξεκάθαρα είναι δυνατή να πάμε ακόμα πιο ψηλά, ακόμα πιο. Και άρα σε ψήφους και σε ποσοστά, να πάρετε μεγαλύτερο ώστε ποσοστό. Και με το ληστρικό σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Ωραία. Να συγκρατηθούν και να αυξηθούν οι έδρες. Θέλω μία ερώτηση μόνο και πάω στον κύριο Πετράκο. Τι πρόταση έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για τον κατώτατο μισθό? Πού πρέπει να πάει ο κατώτατος μισθός και αν πρέπει να συνηγορήσουμε όλοι σε αυτή την πρόταση που έκανε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν ένα από τα 12 σημεία, για το ΕΚΑΣ στις χαμηλές συντάξεις. Λοιπόν, είναι καταρχάς, δεν μπορούμε να μιλάμε για νούμερα χωρίς να σκεφτόμαστε όλα τα άλλα γύρω. Δηλαδή, ο μισθός δεν είναι ένα νούμερο. Είναι τι αντιπροσωπεύει, τι μπορείς να κάνεις με αυτά τα χρήματα. Άρα, λοιπόν, δεν μπορούμε να δούμε το μισθό ανεξάρτητα από το σύστημα υγείας, από τις παροχές του σύστημα, την πρόσβαση, τις υπηρεσίες που έχει ο άνθρωπος, από τον πληθωρισμό, από όλα αυτά δηλαδή που αποτελούν αυτό που λέμε κόστος ζωής και ποιότητα ζωής. Ναι, αλλά είμαστε μέρος της κοινωνίας. Ναι, πώς άρα, θα λοιπόν, μπορούσε να ζήσει δεν μπορούμε, ένας άνθρωπος. Δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε. Όταν το ενίκιο είναι στα ύψη. Το βέβαια. Άρα, ο μισθός αυτός που τώρα ανακοινώθηκε από την Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, δεν φτάνει ούτε για τα στοιχειώδη. Με τον πληθωρισμό έτσι όπως τρέχει. Προφανώς λοιπόν δεν είναι αυτός ένας κατώτατος μισθός, ο οποίος μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, τις σύγχρονες ανάγκες σήμερα ενός νοικοκυριού. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι, πρέπει να μπούμε πραγματικά να βάλουμε στο κάδρο πια και το τι σημαίνει σήμερα σύγχρονες ανάγκες. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε ότι πρέπει να είναι ικανοποιημένο ένα νοικοκυριό, ένας νέος άνθρωπος που δεν μπορούν. Σήμερα μίλαγα με φοιτητές μου, δεν μπορούν να ανοίξουν σπίτι, δεν μπορούν να σταθούν μόνοι τους. Αναγκάζονται και μένουν τους γονείς. Πού να κάνουν οικογένεια. Αυτά τα πράγματα είναι τραγικά το 21ο αιώνα. Και με αυτό κριτήριο πρέπει ο κόσμος να σταθεί δίπλα στο ΚΚΕ, να το στηρίξει. Μάλιστα. Για να παλέψουμε να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές. Να θυμηθούμε τι περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τι πετύχαμε. Να θυμηθούμε ποιοι κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια, με πόσους συνδυασμούς και ποιοι στάθηκαν απέναντι. Με οργή, με καρδιά, με μυαλό. ΚΚΕ δυνατό να πάμε ακόμα πιο ψηλά στις επόμενες εκλογές.